Την Πέμπτη αυτοπροσώπως με το Γιάννη Τζούμα, μία αθεράπευτη καμπούσινα. Ο κάμπος για μένα όταν ήμουν παιδί σήμαινε τον παράδεισο. Και πίστευα ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι ο παράδεισος και σκεφτόμουν με τρόμο αν ποτέ φύγομαι από τον κάμπο που θα πάμε, θα είναι κάτι το τρομερό. Σαν Η αρχιτέκτονα συγγραφέας Μαρία Ξίδα ξεδιπλώνει τις σκέψεις της για τη δουλειά της. Είναι πολύ σπουδαίο να καταλαβαίνεις τον χώρο που ζεις. Να διαβάζεις τον χώρο που ζεις είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Δεν είσαι ξένος. Χρειαζόμαστε πολύ χώρο για να ζήσουμε. Όχι, όχι. Χρειαζόμαστε ποιοτικό χώρο να ζήσουμε. Γιατί όταν πας σε ένα χώρο τεράστιο, ο οποίος είναι γεμάτος έπιπλα και σκουντουφλάς είναι για πάνω στα έπιπλα, χάνεις την αξιοπρεπιά σου. Και τι είναι, τα έπιπλα είναι που σου χάσαν την αξιοπρεπιά σου. Αλλά και τη διάθεση προσφοράς που έχει. Βουλευτές, ακόμα και στο Μουσουρούλι πήγα, τέλος πάντων πολιτικά δεν συμπλέομαι, και του είπα, μην διστάσετε να με πάρετε τηλέφωνο. Δεν θέλω χρήματα. Θέλω να με ρωτάτε για οτιδήποτε θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας χωρίς χρήματα. Για αυτά τα οποία γνωρίζω βέβαια. Ευχαρίστω να σας τα πω. Άφησα τη διεύθυνσή μου, άφησα το email μου και το email μου το χρησιμοποιούν από το γραφείο του μόνο. Ο κύριος Μουσουρούλης θα μιλήσει εκεί, ο κύριος Μουσουρούλης θα μιλήσει εκεί. Εγώ δεν πήγα να αφήσω τη διεύθυνσή μου στο Μουσουρούλη για να πει ποτέ θα μιλήσει. Τι λέει για το τελευταίο διδακτορικό της για τον κάμπο του 18ου αιώνα? Κράζανε και πουλούσανε σκλάβους. Ότι πολλές οικογένειες πηγαίνανε στο παζάρι και πέρανε ένα σκλάβο και τον είχαν στο σπίτι και δούλευε. Το ξέρεις εσύ αυτό? Μάστε. Τέλος, τι λέει για την κρίση και την αριστερά? Δυστυχώς η πολιτική πρώτο και κύριο είναι μια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, μια φάρα. Για να φάρα με την έννοια ότι είναι δηλαδή ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν Έλληνας πολιτικός. Είναι γάτι ότι θα επιβιάσουν, δεν είναι σκυλάκια του καναπέ. Μπράβο. Είναι αγριόσκυλα. Θα βρούνε τρόπο να επιβιάσουν. Έπεσε το Ανατολικό Μπλοκ και τι αποτέλεσμα είχε? Μερικές δεκάδες χιλιάδες πάμπλουτους ανθρώπους. Mm-hmm. Μερικούς μαφιόζους. Κάναμε, δεν έγινε τίποτα. Μερικές πόρνες.